Δυναμικού Ινστιτούτου είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε. Γιατί κυρία Τσελέντη, το πρωί που αισθανθήκαμε όλοι το σεισμό αυτό που μόλις μας μετέδωσε ο Μάριος Διονέλης, η αλήθεια είναι πως ανησυχήσαμε και τον συνδέσαμε και με τον σεισμό της Αλβανίας. Ωστόσο, όλοι οι συνάδελφοί σας είναι καθησυχαστικοί. Ακούστε, καταρχάς, εγώ ενοχλήθηκα από το προηγούμενο ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να ζουμάρει η κάμερα σε μια ξεροληθιά, σε ένα σπίτι του 1900 πόσο ας πούμε, και να λέει να η ζημιά, να τρομοκρατείται ο κόσμος, ενώ θα μπορούσε να δείξει την καλή κατάσταση. Δεν τρομοκρατούμε κανένα, κύριε Τσελέντη, αλλά μόνο... Η τρομολαγνία είναι γνωστή στα ΜΜΕ. Αφήστε με να πω τι θέλω να πω. Εντάξει, αφήστε με, παρακαλώ. Δεύτερον, εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι ότι βλέπετε σχολείο, το ΕΠΑΛ έχει πάθει υπέστη ζημιές. Δεν επιτρέπεται αυτό να γίνεται το 2019. Όπως και η νομαρχία, είδατε. Άρα λοιπόν τα δημόσια κτίρια οφείλαμε να τα έχουμε, να τα ελέγχουμε. Γλιτώσαμε όχι επειδή ήταν στη θάλασσα, αλλά επειδή είχε μεγάλο βάθος. Mm-hmm. Εμείς το βγάλαμε στα 70 χιλιόμετρα. Και ξέρετε, κάθε σεισμός στο 70 χιλιόμετρα, τόσο μεγάλο βάθος, κατά μεγάλο ποσοστό, δεν έχει μετασεισμούς. Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ πέρα. Ποιο? Επειδή το 2013 είχε κάνει ένα σεισμό στην αντίσκεψη στην περιοχή λίγο πιο νότια και είχαμε μετασεισμούς, οι οποίοι μάλιστα από τα 70, από τα 50 χιλιόμετρα είχαν πάει και πιο ψηλά. Μία στο εκατομμύριο μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό, ας πούμε 5,2-5,4, λίγο πιο νότιο, λίγο πιο βορειοανατολικά, πιο κοντά στα Χανιά, και εκεί να έχουμε να το καταλάβουν πιο καλά οι κάτοικοι. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να το καταλάβω. Και δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η περιοχή αυτή είναι μια περιοχή με τεράστιο σεισμικό δυναμικό. Δεν έχουμε δει κάτι μετατόπιση σε πιο μεγάλο ρήγμα, αλλά είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς. Ούτε αυτός ο σεισμός μπορεί να πούμε ότι ήταν προσεισμός. Όχι, ήταν ο κυρίως σεισμός. Δεν ανησυχείτε δηλαδή και... για να καθησυχάσουμε και τον κόσμο πως ενδεχομένως θα ενεργοποιήσει άλλο ρήγμα στον ελλαδικό χώρο? Καθόλου. Όταν γίνει κάτι, ήταν εντελώς τυχαίο και καμία σχέση φυσικά με την Αλβανία. Εντάξει, η οποία Αλβανία είναι μια θλιβερή ιστορία. Είναι άλλα γεγονότα εκεί πάρα που κάνουν αυτές τις ζημίες. Δεν ξέρω αν έχω 5 λεπτά να πω 2 πράγματα για την Αλβανία. Ναι.